όταν μπουκώσουν τα αστυνομικά τμήματα, τους φορτώνουν στα ΧΤΕΛ και τους στέλνουν στη Θεσσαλονίκη. Έχω ήδη βρει τα κόλπα πού θα πάνε για να μπορέσουν να βρούνε τον μεταφορέα που θα τους πάει στα σύνορα. Και πάνε στα σύνορα. Και έτσι εδώ βλέπεις μια μέρα στην πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Έχει μαζεμένους καμπόσους, την άλλη μέρα είναι εξαφανισμένοι. Πού πήγανε? Δεν εξαφανιστήκαν από προσωπικής. Είναι διακίνηση, λαθρέα διακίνηση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης περιγράφει τον τρόπο που από τη μία στιγμή στην άλλη αδειάζει η πλατεία Αριστοτέλους από ομάδες προσφύγων που φτάνουν από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, είναι η νομιμοποίηση των προσφύγων. Τα χαρτιά τους, δηλαδή, η ταυτότητά τους. Να περπατάς στον δρόμο και να μην σταματήσει η αστυνομία και του πει ποιος είσαι και να μην έχει χαρτιά να του δείξει να τον πάει μέσα. Ο πραγματικός αριθμός των προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να καταγραφεί. Από το Δήμο εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στα 92 διαμερίσματα μέσω του προγράμματος React φιλοξενούνται 1.000 άτομα και ακόμη 28 θέσεις διατίθενται στους πρόσφυγες στο φιλοξενείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σχετικά με το προφίλ των προσφύγων προκειμένου να καταγραφούν οι επαγγελματικές δεξιότητές τους για να μπορέσουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο μέσα από την εργασία. Έχουμε μία καταγραφή δεδομένων, ούτως ώστε όταν αυτοί οι άνθρωποι ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία με όλα τα χαρτιά τους, να μπορούμε και να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε να ενταχθούν καλύτερα από άποψη δουλειάς. Ταυτόχρονα δρομολογείται συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και Μητροπολιτικής ΑΕ με σκοπό την εξέβρεση νέων διαμερισμάτων για τη φιλοξενία προσφύγων. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και πώς θα γίνει και το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η ένταξη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ζουν εδώ. Υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα παρελθόν στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των προσφύγων σε τομείς διαπολιτισμικού τουρισμού και γαστρονομίας. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα απονεμηθεί και το βραβείο Smart Cities 2018 για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Πρόκειται για το βραβείο της Λεμόν και για διάκριση του Δήμου από τους 200 που εμπλέκονται στα ζητήματα της προσφυγικής ροής.